Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι The Upgrades. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα έχουμε το part 2 από το βάψιμο των Σαντών. Όπως είδατε, δεν σταμάτησε το part 1, έβαλα και ένα συνεχίζεται, γιατί ήθελα να σας πω κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το θέμα με το βάψιμο των Σαντών. Επειδή δεν εξήγησα ακριβώς στο βίντεο όλη τη διαδικασία, είδατε κάποια πλάνα, σας έδειξα κάποια τι χρησιμοποίησα κτλ. Αλλά δεν τα είδαμε αναλυτικά. Οπότε να εξηγήσω, γιατί κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο και να το κάνει, να ξέρει παραπάνω πληροφορίες, να δει αν όντως αξίζει και για αυτόν ή δεν έχει κάποιο νόημα να κάνει όλη τη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν πολλές επιλογές αν θες να βάψεις τις ζάντες σου με τη χρώμα θες να τις βάψεις. Υπάρχουν τα πιο κλασικά και φθηνά σπρέι που ξεκινάνε εκεί από τα 3 ευρώ και είναι μέχρι τα 7. Εκεί παίζουν συνήθως τα σπρέι, που μπορείς να πάρεις κάποια από αυτά, τα οποία έχουν συγκεκριμένα χρώματα. Και μετά, σαν άλλη επιλογή, υπάρχουν τα σπρέι τα οποία μπορείς να φτιάξεις ειδικά σε συγκεκριμένο χρώμα που θες, είτε κωδικό χρώμα του αυτοκινήτου ή που έχεις βρει, δηλαδή μπορείς κάποιο αυτοκίνητο το οποίο θες να πάρεις ένα σπρέι το οποίο είναι ακριβώς το χρώμα του αυτοκινήτου. Υπάρχει ο φασματογράφος, ο οποίος μπορεί να το βάλουν πάνω στο αυτοκίνητο, σαν ένα μηχάνημα σκευή το οποίο διαβάζει το χρώμα του αυτοκινήτου, χτυπάει σαν ένα φως πάνω, διαβάζει το χρώμα του αυτοκινήτου και δίνει κάποιο κωδικό το οποίο μετά εκεί στο μαγαζί μπορεί να στο φτιάξει ακριβώς, έτσι ώστε να μπορείς να πετύχεις κάποιο παρόμοιο χρώμα. Αυτό σκεφτείτε, κάνουν και οι φανοποιοί όταν πας στο αυτοκίνητο ή το έχεις τρακάρει, π.χ. έχεις αλλάξει ένα προφυλακτήρα, θες να το βάψεις οτιδήποτε. Παίρνουν με αυτόν τον τρόπο το χρώμα, έτσι ώστε να μπορούν να σου βγάλουν ένα χρώμα το οποίο είναι ίδιο με το δικό σου. Γιατί με τα χρόνια το χρώμα το αρχικό που έχει το αυτοκίνητό σου έχει αλλάξει πάρα πολύ με τον ήλιο, γενικά με πολλά πράγματα. Οπότε, αν βάλεις τον βασικό κωδικό και έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κρατήσει 5 χρόνια, το έχεις 5 χρόνια, το οποίο το χτυπάει ο ήλιος κάθε μέρα, και εσύ πας και πάρεις τον αρχικό κωδικό που έχει το αυτοκίνητο, σίγουρα, σίγουρα, δεν θα έχει καμία σχέση με το χρώμα που έχει στο αυτοκίνητό σου. Οπότε, θα έχει τεράστια διαφορά. Οπότε, μπορείς να κάνεις, δηλαδή, να βρεις ένα κωδικό χρώμα που σου αρέσει πάρα πολύ, το οποίο το έχει ένα αυτοκίνητο και θες να το κάνεις στις ζάντες σου ή σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκίνητου, και μπορείς να πας σε ένα χρωματοπολείο τέτοιο το οποίο είναι. Το βρίσκεις σε χρωματοπολία τα οποία είναι συγκεκριμένα που βγάζουν χρώματα για αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι για βαφές αυτοκινήτων. Τα βγάζουν είτε σε σπρέι είτε σε κανονικό δοχείο μπογιάς, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο φανοποιός με πιστόλι. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βρει σε κλασικά χρωματοπολία τα οποία πουλάνε χρώματα για τους τοίχους ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχουν σε τέτοια σημεία. Και γενικότερα, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ λίγα τα σημεία, δηλαδή και στην Αττική που έψαξα εγώ, είναι λίγα τα σημεία τα οποία πουλάνε χρώματα αυτοκινήτων. Πήγε εκεί που είχα πάρει την προηγούμενη φορά για το δικό μου το αυτοκίνητο, ενώ είχα τον κωδικό τα πάντα, πήγα και ρώτησα και πλέον δεν βγάζουν. Οπότε θέλει λίγο ψάξιμο σε αυτό. Εγώ θα σας βάλω κάτω ένα link από εκεί που χρησιμοποίησα εγώ, από εκεί που το πήρα εγώ, το οποίο είμαι πολύ ικανοποιημένος γενικά με την ποιότητα των σπρέι μέχρι τώρα. Τώρα πόσα σπρέι χρειάζονται. Αν είναι η πρώτη φορά που βάφεις τη ζάντα σου ή αν θες να κάνεις καμία μεγάλη αλλαγή, για μένα το καλύτερο είναι να πάρεις 4. Ένα σπρέι για κάθε ζάντα. Θα μου πεις είναι πάρα πολλά σπρέι για να. Τώρα και κάνει ένα σπρέι για μια ολόκληρη, μόνο για μια ζάντα. Θα σου πω τι γίνεται. Αν θες να αλλάξεις, εγώ π.χ. τις ζάντες μου όταν τις είχα πάρει στο προηγούμενο αυτοκίνητο ήταν λευκές και ήθελα να τις κάνω ανθρακή. Οπότε ήταν μεγάλη απόσταση που είχε το ένα χρώμα από το άλλο. Παρόλο που ήταν πιο ανοιχτό χρώμα, ήθελε πολύ να το καλύψει. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση τα χρειάστηκα και τα 4. Εντάξει, μου έμεινε ελάχιστο στο τέταρτο σπρέι, αλλά τουλάχιστον είσαι σίγουρος ότι έχεις καλύψει όλα τα σημεία και 100% δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις κάνει κάπου λάθος, να μην έχει καλυφθεί ή να λείπει κάτι άλλο. Τόσα χέρια τα έχεις περάσει, δηλαδή γύρω στα 3 με 4 χέρια είναι αυτό. Σκεφτείτε τα ένα σπρέι το κάθε ζάντα. Επίσης, καλό είναι να σου μείνει και λίγο σπρέι ή οτιδήποτε. Μήπως κάποια στιγμή μπορεί να τη γρατζουνίσεις κάπου ή οτιδήποτε, να κάνεις μια τοπική βαφή με λίγο τρυψιματάκι και οτιδήποτε να μπορείς να το κάνεις. Ή αν χρειαστείς κάπου αλλού να το χρησιμοποιήσεις. Το κόστος που έχουν αυτά τα σπρέι. Δυστυχώς αυτά τα σπρέι δεν είναι τόσο φθηνά όσα είναι αυτά που σας είπα που μπορείς να αγοράσεις από οποιοδήποτε χρωματοπολείο ή Practical Leroy και τέτοια. Τα σπρέι τα συγκεκριμένα κάνουν γύρω στα 14 με 15-16 ευρώ. Κάπου εκεί παίζουν όλα. Οπότε σκεφτείτε, υπολογίστε αν κάνετε ένα βάψιμο όπως σας είπα εγώ πριν, με 4 σπρέι αν αγοράσετε είναι γύρω στα 60 ευρώ. Αν αγοράσεις και τα 4. Αλλιώς μπορείς να αγοράσεις 3 από πάλι, θα σε καλύψουν και θα είσαι ok. Αν κάνεις απλά ένα φρεσκάρισμα στις ζάντες ή αν παίξεις το ίδιο χρώμα. Οπότε εκεί και με 3 σπρέι είσαι κομπλέ. Οπότε είναι εκεί γύρω στο 45, υπολογίστε. Τώρα τι άλλο θα χρειαστείς. Εκτός από το σπρέι του χρώματος, μπορεί να χρειαστείς και αστάρι.
Το αστάρητο είναι ουσιαστικά το μπορεί να το βάλεις πριν το βάψιμο της ζάντας, έτσι ώστε να καλύψει κάποια χτυπηματάκια οτιδήποτε τα οποία είναι μικρά. Μικρά όμως, όταν λέμε δηλαδή για γρατζουνιές μικρές και τέτοια πράγματα. Αν έχεις βαθουλώματα ή τέτοια πράγματα, εκεί χρειάζεται σιδηρόστοκος, ο οποίος εκεί ξεφεύγουμε, είναι άλλο πράγμα, δεν έχω ασχοληθεί, δεν θα το ασχοληθώ, δεν με νοιάζει. Ας έχει παραπάνω βαθούλωμα. Σε απλές γρατζουνίτες όμως μπορεί να τις καλύψει πιο εύκολα και μετά χρειάζεσαι λιγότερα χέρια στο σπρέι γιατί παίρνει πιο εύκολα το χρώμα. Εγώ και τις 4 φορές που έχω βάψει τις ζάντες δεν το έχω χρησιμοποιήσει αστάρι. Ο λόγος είναι ότι δεν μου φάνηκε να χρειάζεται γιατί γενικότερα το μέταλλο, όταν ξύνεις δηλαδή τη ζάντα και πιάνει μέταλλο πάνω, κάνει πολύ καλό κόλλημα το χρώμα. Οπότε δεν φαίνεται ότι χρειάζεται κάτι για να το κρατήσει πάνω. Παρ' όλα αυτά, αν το χρησιμοποιήσει σε πλαστικό χρώμα απευθείας πάνω, θα δεις ότι δεν πιάνει τόσο καλά και με τη μία υγροποιείται, αργεί να στεγνώσει, έχει και θέματα. Οπότε εκεί το χρησιμοποιώ. Δηλαδή σε πλαστικά, πάντα βάζω ένα αστάρι πριν, δηλαδή για να μπορέσει να κρατήσει πάνω το χρώμα. Εκεί βολεύει πάρα πολύ. Οπότε, αν πάρει αστάρι, υπολόγισε ότι είναι γύρω, αν πάρει δύο σπρέι, από αστάρι υπολόγισε γύρω στα 10 ευρώ, 14, κάπου εκεί θα παίζουν, εκείνη τα κάνει ένα αστάρι. Μετά από εκεί και πέρα πάμε στο βερνίκι. Βερνίκι τώρα θα χρειαστεί σίγουρα δύο σπρέι, τα οποία παίζουν και αυτά από 5 μέχρι 7. Εκεί να ξέρετε γενικά είναι τιμές για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε υπολογίστε εκεί γύρω στο 15 και αυτά. Οπότε ένα σύνολο, αν θες να πάρεις και χρειάζεσαι, και έτσι από τα χρώματα, χρειάζεσαι και τα ντουκόχαρτα ή γυαλόχαρτα όπως λέγονται. Εκεί θα χρειαστείς υπολόγιση γύρω στα 3 με 4 τετρακοσάρια, να πάρεις και 4-800, αυτά δεν είναι ακριβά, γενικά υπολογίστε όλα μαζί να βγαίνουν κανένα 5 ευρώ, δεν βγαίνουν παραπάνω. Οπότε αυτά σαν σύνολο, οπότε υπολογίζεις, αν πάρεις ένα σπρέι είναι γύρω στα 60 ευρώ και 15 ευρώ το βερνίκι, 75, σύν 5 ευρώ που είναι τα γύρω γύρω, δηλαδή τα ντουκόχαρτα, γυαλόχαρτα, υπολογίζεις γύρω στο 80. Οπότε 80 ευρώ πάνω κάτω, τώρα σας ανάλογα τα σπρέι παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά πάνω κάτω εκεί είσαι. Τώρα, αν πας και ξεκινήσεις να βάφεις το αυτοκίνητο και πάρεις σπρέι, αυτό που κάνει 4 ευρώ, 3-4 κάνει, παίρνεις 4 σπρέι, 4-4 16, 16 ευρώ και παίρνεις και ένα βερνίκι, άλλα 7 πες, γύρω στα με ένα 30 τα έχεις φτιάξει όλα. Οπότε είναι ανάλογα τι χρώμα θες να κάνεις, τι ποιότητα θες να έχει, πόσο καλά να έχει πάει η συζάντα σε όλη, οτιδήποτε. Αυτά παίζουν όλα ρόλο, εννοείται τι ποιότητα θες να φτιάξεις στο βάψιμο που θες να κάνεις. Φεύγουμε από το κόστος, δηλαδή αυτό είναι το κόστος δηλαδή, που χρειάζεται για να κάποιος να πάρει πώς θα επιλέξει τα χρώματα, τι θα κάνει και πόσο θα τα αγοράσει. Οπότε υπολογίστε εκεί είναι πάνω κάτω. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία. Ξεκινώντας, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια είναι πραγματικά το τρίψιμο. Δηλαδή, ειδικά σε μαμά ζάντα που υπάρχει βάψιμο από το εργοστάσιο, το οποίο έχει περάσει πολύ καλά το χρώμα, πολύ καλά το βερνίκι, είναι λίγο δύσκολο να ξύσεις και να φύγει παντού και να πας σε ένα σημείο το οποίο θα είναι όλη μάτι ζάντα. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει να κάνεις να ασχοληθείς, εννοείται ότι πρέπει να φτάσεις απλά σε ένα σημείο το οποίο να είναι μάτ. Μην ξεκινήσεις δηλαδή και τρίβεις μέχρι να βρεις τι ζάντες με στο αλουμίνιο και τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να φτάσει τόσο χαμηλά. Απλά ξύνεις να κάνει μια μάτια επιφάνεια έτσι ώστε να μπορεί να πάρει το χρώμα πάνω. Το να βγάλεις όλο το χρώμα τελείως τη ζάντα, ειδικά τη μαμά, και να μείνει μόνο η ζάντα, καλά. Δεν θες δύο χρόνια τρίψιμο. Και δεν παίζει να γίνει. Σε κάποια σημεία θα έχει τρίψει παραπάνω και θα έχει γίνει χάλια. Οπότε υπολόγισε αυτό. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσπάθεια εκεί να γίνει σωστή δουλειά και να μπορέσει να πατήσει καλά το χρώμα και μετά να μην έχει ταξίματα, να μην έχει τέτοια θέματα. Οπότε πολύ καλό τρίψιμο, πρώτο σημαντικό, οπότε ξεκινάς 400, μετά άμα θες, αυτό είναι προαιρετικό, μπορεί να βάλεις 800 και μετά 1000. Το 400 κάνει για τα πολύ χοντρά, οπότε παίρνει τα πολλά για να μπορέσει να φύγει ότι γρατζουνιές μεγάλες έχει και τέτοια, όχι βαθιές όμως, μεγάλες γρατζουνιές. Μετά το 800 είναι για να το λιάνει ακόμα περισσότερο και το 1000 είναι ουσιαστικά το πάνω-πάνω να φύγουν ακόμα και τα πιο μικρά. Και μετά ξεκινάς. Θέλει το πρώτο χέρι πρέπει να είναι πολύ απαλό, έτσι ώστε να κάνει απλά μια άχνη πάνω από τη ζάντα, να πάρει λίγο το χρώμα και να πατήσει το χρώμα, αλλά όσο μπορείς να πάει σε όλο το σημείο,
Μην πάει δηλαδή σε κάποιο σημείο λίγο, σε όλο καθόλου οτιδήποτε, γιατί μετά στο δεύτερο χέρι σου θα πρέπει να είναι σαν πρώτο. Οπότε περνάς ένα βασικό χρώμα από πάνω, προσέχεις στα πλάγια της ζάντας να πηγαίνει και εκεί το ίδιο χρώμα, γιατί όπως κάνεις ψεκάζεις από πάνω, μπορεί να βάλεις πολύ σπρέι από πάνω, αλλά πλάγια να μην έχει πάρει, οπότε να έχεις θέματα και εκεί πέρα. Το ιδανικό μετά είναι να τα αφήσεις ώρα, δηλαδή καλό είναι αν μπορείς να τα αφήσεις 20 λεπτά. Να στεγνώσει τελείως από το χέρι και μετά να ξεκινήσει το δεύτερο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, με μεγαλύτερη καλυπτικότητα πλέον. Οπότε να μπορείς να πάρεις και κάποια σημεία με λεπτομέρειες, να δεις εκεί τι χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα μετά πάλι αφήνουμε ένα κενό 20 λεπτών και περνάς τρίτο και τέταρτο χέρι ανάλογα τι θα χρειαστεί. Πόσο θα χρειαστεί, όσο βλέπεις να καλύπτεται, να γίνεται σωστή δουλειά και να πηγαίνει όλη τη ζάντα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν τελειώσεις με το θέμα βάψιμο. Μετά πρέπει, καλό είναι δηλαδή το ιδανικό, είναι να το αφήσει 40 λεπτάκια να στεγνώσει τελείως. Τελείως δεν στεγνώνει, γιατί κανονικά τελείως μπορεί να θέλει και 3-4 ώρες. Αλλά στεγνώνει αρκετά έτσι ώστε να μπορείς να περάσεις ένα χέρι πάνω από βερνίκι. Οπότε, ξεκινάς να περάσεις το βερνίκι σου. Το βερνίκι θέλει πάρα πολύ προσοχή, πραγματικά πάρα πολύ προσοχή. Α, και να ενημερώσω κάτι. Αν έχεις κάνει κάποιο λάθος στην πογιά, κάποιο στάξιμο, οτιδήποτε, ή εκείνη τη στιγμή που είναι υγρή, το καθαρίζει λίγο με ένα πανάκι, κάτι όπως είναι υγρή εκείνη τη στιγμή, ή αλλιώς το αφήνεις τελείως να στεγνώσει, τελείως όμως, δηλαδή να το αφήσεις μισή ώρα, 40 λεπτά, και μετά με το γυαλόχαρτο το ξύνεις εκείνη το σημείο για να μπορέσει να φύγει το κακαδάκι ή αυτό τι έχει το στάξιμο, για να μην φαίνεται μετά. Γιατί αν περάσει βερνίκι. Δεν έχει μετά άλλο. Οπότε, ό,τι βλέπεις ατέλειες από χρώμα ή οτιδήποτε, τα καθαρίζεις όλα, τα ξύνεις να είναι όλα σωστά και το αφήνεις μετά για να περάσεις το βερνίκι. Λοιπόν, βερνίκι, όπως είπα, πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή στο βερνίκι, πολύ δύσκολο υλικό, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ σωστά, αλλιώς έχεις πρόβλημα. Γενικά, σε μένα, όσο και να προσπαθώ, συνήθως το γυαλιστερό είναι πολύ πιο δύσκολο να το πετύχεις σωστά. Γιατί από ό,τι έχω ψάξει και λίγο, θέλει μια διαδικασία την οποία εγώ δεν την ακολουθώ, γιατί το φοβάμαι έτσι που το σκέφτομαι. Θέλει κανονικά, δηλαδή, περνάς ένα χέρι βερνίκι πάλι απαλό όπως και το χρώμα, και μετά ένα πιο έντονο. Εκεί γύρω στα 2 με 3 χέρια χρειάζεται το βερνίκι, όχι τόσο πολλά στο σπρέι. Μεγάλη προσοχή να μην περνάς από τα ίδια σημεία, να μην είσαι πολύ κοντά, γιατί αν το σπρέι στάζει μία στο όταν βάφεις στις ζάντες, στο βερνίκι στάζει 4. Πραγματικά είναι τεράστια διαφορά, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή εκεί πέρα. Και εκεί κανονικά λένε ότι π.χ. μπορεί να περάσει 3 χέρια βερνίκι, μετά. Δεν το κάνω εγώ, σας λέω ότι έχω δει και μπορεί και από ό,τι βλέπω σαν αποτέλεσμα πρέπει να είναι ακόμα καλύτερο, πιο γυαλιστερό. Μετά μπορείς να το περάσεις πάλι με το γυαλόχαρτο, με χιλιάρι συνήθως, όταν στεγνώσει πλήρως όμως, να μην έχει θέμα γιατί αλλιώς καταστρέφεται. Οπότε όταν στεγνώσει πλήρως με ένα γυαλόχαρτο, να το περάσεις από πάνω με ένα χιλιάρι, έτσι ώστε να το ξύσει λίγο. Και μετά, άμα ξαναπεράσεις βερνίκι, μετά γίνεται το πλήρως τέλειο γυάλισμα. Από ό,τι έχω δει, δεν το έχω δοκιμάσει γιατί συνήθως το βερνίκι και έργει πάρα πολύ να στεγνώσει σε σχέση με την πογιά. Και επίσης το φοβάμαι μετά γιατί βγάζει ένα ωραίο αποτέλεσμα, αλλά δεν το ρισκάρω τόσο πολύ έτσι ώστε να το ξύσω και μετά να το ξαναπεράσω για να πάρω το τέλειο γυάλισμα. Και συνήθως δεν θέλω και να είναι και τελείως γυαλιστερές, γιατί μου κάνει μεγάλη αντίθεση μετά με το λάστιχο. Άμα δεις πολλά αυτοκίνητα που βάφουν τις ζάντες μαύρες, οι οποίες είναι μαύρο γυαλιστερό, θα δείτε ότι το λάστιχο, όταν ειδικά είναι πιο παλιό και δεν είναι τόσο μαύρο όπως είναι στις αρχές, κάνει τεράστια αντίθεση η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε δεν θέλω να είναι και τελείως γκλώσσι τέρμα. Θέλω να έχει λίγο να είναι γυαλιστερό, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι. Αυτά ήθελα να σας πω. Οπότε να ξέρετε ακριβώς πώς να το κάνετε και αν αξίζει όλο τον κόπο. Συνήθως να ξέρετε πάντως, σαν χρόνο, εγώ το κάνω γύρω στις 3 με 4 ώρες. Χρειάζεται δηλαδή σίγουρα, γιατί πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά. Να σηκώσεις το αυτοκίνητο, να βγάλεις τις ζάντες, να τις ξύσεις, να κάνεις γύρω-γύρω το masking, να κάνεις το βάψιμο, να κάνεις το βερνίκι και μετά να τις ξαναβάλεις και όλες αυτά θα πρέπει να μείνει κάποια στιγμή έξω το αυτοκίνητο, το οποίο θα κάπου που θα πρέπει να το έχεις. Οπότε αυτό, το κόστος είναι εκεί που σας είπα. Ο χρόνος είναι αυτός, οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι θέλει να κάνει, γιατί γενικότερα έχουν πέσει και τιμές σχέση με παλιότερα στις βαφές. Και η διαφορά της ηλεκτροατικής με τη βαφή με το σπρέι είναι ότι γίνει ουσιαστικά με πιστόλι και είναι σαν κάτι σαν πούδρα. Οπότε και στην αρχή η ζάντα το περνάει αμοβολή, φεύγουν τα πάντα που είχε πάνω και ξαναπερνάει καινούριο χρώμα το οποίο ταιριάζει τέλεια και έχει ουσιαστικά τέλειο αποτέλεσμα που έχω δει σε αρκετές ζάντες, αν και κάποιοι δεν τις κάνουν πολύ καλά.
Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάει και λουσαντική, να το ψάξει και αυτό. Οι τιμές από ό,τι ξέρω ξεκινάνε από τα 150 και πάνε 2-2,53 ανάλογα με τη ζάντα, ανάλογα με το χρώμα. Οπότε παίζουν πολλά. Οπότε είναι εκεί. Τώρα η διαφορά είναι αρκετή, δηλαδή ακόμα και με το 80 που ήταν το ακραίο σενάριο, 150 σας κάνει τα διπλά λεφτά. Σχεδόν τα διπλά λεφτά. Και επίσης δεν έχεις αυτή την απόλαυση ότι κάτσεις και το κάνεις μόνος σου, να το ευχαριστηθείς κιόλας, αν όντως έχεις όρεξη. Τώρα, αν βαριέσαι και είσαι ο τύπος που λες, χάλασε μια λάμπα, θα πάω στο βενζινάδικο να την αλλάξουν, μου ξεφούσκωσε ο αέρας, κάτσε να πάω στο βενζινάδικο να του πω να μου φουσκώσει το λάστιχο ή τίποτα τέτοιο. Εντάξει, προφανώς δεν είναι για σένα κάτι τέτοιο. Απλά για σένα, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το αυτοκίνητό σου, αρέσει αυτό, έχει σκοπό όντως να χάσει π.χ. μια μέρα ολόκληρη για να το κάνεις, μια μέρα ολόκληρη, τις ώρες αυτές. Και με προσοχή να κάνεις τα βήματα, τότε πιστεύω αξίζει. Δηλαδή, εγώ το προτείνω full και το κάνω κάθε φορά που χρειάζεται να βάψω τις ζάντες. Οπότε δεν το συζητάω καν αν αξίζει ή όχι. Για μένα αξίζει και δεν είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να μην κάνεις τίποτα απλά στο αυτοκίνητό σου, να τα αφήσεις εκεί, να δώσεις 100 άρικο παραπάνω και τέλος. Να μην συνιάξεις καθόλου. Του λες αυτό το χρώμα θέλω, βάψες, παίρνεις το αυτοκίνητό σου και φεύγεις. Αλλά από την άλλη, χάνεις όλο αυτό. Δηλαδή, ότι η διαδικασία, το να ευχαριστήσεις, να κάτσεις με τους φίλους σου, όπως είδατε και στο βίντεο, δεν ήμουν μόνος μου. Οπότε ήταν και ο αδερφός μου και ο φίλος μου Μανώλης. Οπότε το κάναμε όλοι μαζί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε αυτά, μην σας πρίζω άλλο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades. Γεια σας και περιμένετε σύντομα. Σύντομα έχετε βιντεάκι και με κάτι άλλο βάψιμο. Γεια σας.